Αν ήθελα να ζωγραφίσω μια πόλη παραμυθένια, λουσμένη του ήλιου το φως, να δένει αρμονικά τις αντιθέσεις, ρυθμούς, τεχνοτροπίες, να περπατήσω σε σοκάκια πλακόστρωτα, ζωσμένα παλιά αρχοντικά, περίτεχνα μπαλκόνια, σμιλεμένα με μεράκι κυγκλειδώματα, να μυρίσω αρώματα λουλουδιών, να δω κυράδες ευγενικές να ποτίζουν τις γλάστρες τους, να χτυπήσω χειρόμακτρα χρυσά, να μπω μέσα, να μαγευτώ από τη λεπτοδουλεμένη ζωγραφική των ταβανιών, να πλανηθώ σε οδούς με ονόματα Αγίων, ηρώων, λωρητών, να σταθώ αναποφάσιστα σε σταυροδρόμια που υπόσχονται μοναδικές εμπειρίες στον περιπατητή, να σφίξω το χέρι ανθρώπων καλοσυνάτων, γελαστών, φιλόξενων, να ακούσω ποικίλα γλωσσικά ιδιώματα, να ξαποστάσω σε καφενέδες, να γευτώ ξεχωριστές γεύσεις στις ταβέρνες, θα πήγαινα στην παλιά πόλη της Ξάνθης, που ακουμπάνω χελικά στους πρόποδες του όρους των Ρόδων, που στις πλαγιές του Θαρόπος καλπάζουν ακόμα τα άλογα του βασιλιά Διομήδη. Εκεί, μέσα στα δάση που την κυκλώνουν, εκείνα που κρατάνε ακόμα ήχους αρχαίγωνων καιρών, να ακούσω τον Ορφέα να τραγουδά με τη λύρα του. Το τραγούδι, κοριτσάκι μου. Πού το βρήκες? Σ' αρέσει, παππού. Μου το έστειλε η πόλη. Α, η Ξάνθη. Η παλιά πόλη. Έτσι θα είναι. Διότι έπρεπε εκείνη να σου το στείλει. Και τι μου θύμισες τώρα, κορίτσι μου. Μια δασκάλα του πιάνου, στα παλιά παλιά χρόνια, που είχε πάρα πολλά παιδιά που μάθαιναν πιάνο. Και είχε και μαθητή, τον Μάνο το Χατζηδάκη, που εκείνος χτύπησε τα πρώτα πνίκτρα στο πιάνο της. Από την κυρία αυτή, την Αμπένσια την Αντωνιάνα. Πολύ ωραία. Για να δω, είναι αυτές οι φωτογραφίες που κοιτάζεις? Είναι η παλιά πόλη της Ξάνθης, πολλά χρόνια πριν. Στις αρχές του περασμένου αιώνα. Αυτές εδώ οι φωτογραφίες δημιουργούν ένα παραμύθι. Εδώ μεγάλος, ένα πολύ μικρό κομματάκι κορίτσι. Το έγραψα
μέσα κι εγώ. Όταν ήμουν σαν και σένα. Μίλησέ μου για την Ξάνθη, παππού. Πες μου την ιστορία της παλιάς πόλης. Σου μιλάω για μια πόλη πανέμορφη που δεν είχε τίποτα μα τίποτα να ζηλέψει και από τις πιο φημισμένες πόλεις του κόσμου. Ξάνθη, η πόλη με τα χίλια χρώματα. Η ιστορία της χάνεται σε μυθικούς χρόνους. Πήρε το όνομά της από μια πανέμορφη αμαζόνα ή από μια κόρη του ουρανού. Οι Οθωμανοί την ονόμαζαν Ίσκετζη. Στα βάθη αρχαίγωνων καιρών πλάστηκαν οι μύθοι του Ορφέα που μάγευε με τη λύρα του. Εδώ έφτασε ο Ηρακλής για να τυθασεύσει τα άγρια άλογα του βασιλιά Διομήδη. Στις πλαγιές της Ροδόπης τελούσαν τις βακχικές γιορτές ο Διόνυσος και οι Μενάδες. Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν τη διέλευση Ρωμαίων, Σταυροφόρων, Βυζαντινών. Στο τέλος του 14ου αιώνα αρχίζει η Οθωμανική κατοχή. Τον Οκτώβρη του 1919 απελευθερώνεται. Στους δύο παγκόσμιους πολέμους όμως, οι Βούλγαροι απλώνουν την κυριαρχία τους στην πόλη. Από την άνοιξη του 1945, η Ξάνθη βρίσκεται στους ασφαλείς κόλπους της μητέρας Ελλάδας και ακολουθεί την ιστορία της. Το 1829, μεγάλοι σεισμοί ισοπεδώνουν την Ξάνθη. Η παλιά πόλη όμως ξαναχτίζεται με αγάπη και μεράκι. Οι πλούσιοι καπνέμποροι τη στολίζουν με πανέμορφα αρχοντικά, σε ένα τέριασμα ποικίλων αρχιτεκτονικών ρυθμών. Τίποτα δεν έχει να ζηλέψει η πόλη ετούτη. Πρεσβείες, προξενία, κινηματογράφοι, αυτοκίνητα, σχολεία. Παρθεναγωγείο με δασκάλους από την Κωνσταντινούπολη. Έσφιζε από ζωή και κίνηση. Το εμπόριο του καπνού γινόταν οδός πολιτισμού και πλούτου. Γυναίκες πανέμορφες, αρχοντικές, ντυμένες στο μετάξι, την οργάντζα, διέσχιζαν τους πλακόστρωτους δρόμους της πόλης για να επισκεφθούν τις καπελούδες, τις περίφημες μοδίστρες, να ξεφυλίσουν φιγουρίνια. Πολλές οι γιορτές, οι βενγκέρες, όλες ήθελαν να ξεχωρίσουν. Σήμερα, όπως και παλιά, η πόλη ζει μέσα στις γειτονιές. Τα παιδιά παίζουν ανέμελα στα στενά σοκάκια της. Οι κυράδες κεντούν τις μνήμες με μπρισίμι στις λουλουδιασμένες αυλές τους. Φιλόξενα κερνούν σιροπιαστό γλυκό και υποβρύχιο τους καλεσμένους. Ο επισκέπτης θα πλανηθεί στα καλντερίμια για να θαυμάσει τα περίτεχνα αρχοντικά. Θα γευτεί τα χρώματα της τέχνης συναντώντας ζωγράφους, αγιογράφους. Θα διαλέξει αναμνηστικά από τη σαντικερή της πόλης θύμισες μιας άλλης εποχής. Θα πιει ούζο στα παραδοσιακά στέκια, καφέ στις σύγχρονες καφετέρειες, θα ανάψει κερί στις παλιές εκκλησίες. Στον αέρα πλανιέται η μυρωδιά φρεσκοψημένου ψωμιού, ανακατεμένη με άρωμα λουλουδιών, με τους ήχους του πιάνου που ξεπηδά από τα ανοιχτά παράθυρα των σπιτιών της παλιάς πόλης. Παντού πράσινο, στα γύρω βουνά, μέσα στην πόλη. Το βλέμμα αγκιστρώνεται, η ψυχή γαλινεύει. Οι άνθρωποι φιλόξενοι, χαμογελαστοί, να σου σφίξουν το χέρι, να κουβεντιάσουν μαζί σου, να περηφανευτούν για τούτο τον οικισμό, το μοναδικό στην Ελλάδα. Και όταν το φεγγάρι ρίχνει χρυσά κομμάτια από το φως του στον ποταμό Κόσυνθο, που χωρίζει την πόλη στα δύο, τα χρώματα, τα συναισθήματα, τα πλάνα αλλάζουν. Η πόλη γλεντά, όπως παλιά. Κοσμοσυρωεί κάθε βράδυ. Δεν χρειάζεται να είναι σχόλιο ή γιορτή. Αρχοντόσπιτα ανακαινισμένα με ζήλο και φαντασία, που μεταμορφώθηκαν σε σύγχρονα μπαράκια, σε γραφικές ταβέρνες, με τους ζωγραφισμένους τοίχους, τη θαλπορή του ξύλου και της πέτρας, στέκια για τους καλοφαγάδες.
φωτό, μουσική, νόστιμοι μεζέδες, γλυκά. Πέρασε τόσα πολλά αυτή η πόλη, παιδί μου, αλλά δεν γονάτισε. Όσοι ήρθαν να κατοικήσουν εδώ, την αγάπησαν. Τη στόλισαν με σπίτια περίτεχνα, όπως της πρέπει. Κοίτα. Τι όμορφο που είναι. Και αυτό, και αυτό. Λες και το κάθε σπίτι έχει να μου πει μια μαγική ιστορία. Πολύ σωστά. Γιατί οι Ξάνθοι κτίζονταν από πολύ παλιά. Οι Ξανθιώτες έκτισαν σπίτια μοναδικά, ξεχωριστά. Διάλεξαν την πέτρα, το ξύλο και το σφυριλατημένο σίδερο. Α, κοίτα τι όμορφα που είναι ντυμένες, σαν τη γυναίκα της φωτογραφίας εκεί. Πλούσιοι άνθρωποι. Από πού? Κάποτε η παλιά πόλη έσφιζε από ζωή. Οι κάτοικοι ήταν εύποροι, γιατί εμπορεύονταν τον μπασμά, το πιο φημισμένο καπνό του κόσμου. Και οι μοδίστρες, έκαναν χρυσές δουλειές. Γιατί οι αρχόντισες ήθελαν να είναι καλοντυμένες. Ξέρω, με τάξη και οργάντζα, όπως τα παραμύθια. Για τα σπίτια, για τους ανθρώπους, για τους πλούσιους, για το πασμά. Έλα να δεις, να σου πω για το μαγικό φυτό που έφερε πλούτο και φήμη στην Ξάνθη. Από τα τέλη του 17ου αιώνα και περισσότερο στις αρχές του 18ου, ο ξανθιώτικος καπνός, ο μπασμάς, ήταν φημισμένος σε ολόκληρο τον κόσμο. Το εμπόριό του αποτελούσε σημαντικότατη πηγή εσόδων. Η αυλή του Σουλτάνου απευθυνόταν στην αγορά της Ξάνθης για τα καπνά της. Λένε πως υπάρχει κάποιο μυστήριο στα καπνοτόπια. Ο ήλιος, η υγρασία, το φτωχό χώμα, τα ασβεστογενή πετρώματα, η αργή ζύμωση, μυστικά της δημιουργίας αυτού του μοναδικά γευστικού και αρωματικού καπνού του μπασμά. Πολυάριθμες καπναποθήκες που σώζονται μέχρι σήμερα μαρτυρούν την οικονομική άνθηση της πόλης. Αυτά εδώ τα λένε τόνια. Και αυτά τα μικρά τοργάδια. Α, πως θα ξέρεις πονηρούλα μου, περισσότερα και από μένα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτά τα ξεράφυλλα θα χάριζαν τόση δύναμη στην πόλη. Την έκαναν πασίγνωστη στα πέρατα του κόσμου. Και μετά, τι έγινε, πώς συνεχίζεται η ιστορία μας? Για να γνωρίσεις την παλιά πόλη, παιδί μου, πρέπει να την περπατήσεις. Να μυρίσεις τα λουλούδια στους κήπους. Να σφίξεις το χέρι των κατοίκων. Να χτυπήσεις πόρτες σπιτιών. Να δεις πως ζουν οι άνθρωποι. Έλα, πάμε και θα σου τα πω στον δρόμο. Thank you.
παλιά πόλη της Ξάνθης έχει κρατήσει το δικό της χρώμα πολιτισμού, ιστορίας, καθυλώνοντας τον επισκέπτη. Από το 1830, μετά τους σεισμούς του 1929, αρχίζει η ανοικοδόμηση. Η πόλη χτίζεται με την ανάμιξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών στοιχείων σε ένα ιδιόρυθμο πάντρεμα με την παράδοση. Τεχνίτες από τη Βόρεια Θράκη, τη Μακεδονία, συνεργάστηκαν με τους ντόπιους. Οικοδόμοι, ζωγράφοι, λιθοξόοι, λήπτες, σιδεράδες, αγκιοπλάστες, ξυλουργοί, όλοι μαζί έδεσαν την τέχνη τους για τούτο το ξεχωριστό αποτέλεσμα. Εδώ κατέφτασαν οι κουδαραίοι, μαστόροι από την Ήπειρο, που άφησαν στις προσώψεις των σπιτιών τα κουδαρίτικα, τα λιθανάγλυφα σύμβολά τους. Η παλιά πόλη. Ένα υπαίθριο μουσείο γεμάτο χρώμα και μυρωδιές. Ένας τρισδιάστατος πίνακας ζωγραφικής. Μια περιπλάνηση στα σοκάκια, στα καλντερίνια, θα σαγηνεύσει με την ποικίλη οικιστική ιδιομορφία. Ρωμαίοι μεχαλάδες, λαϊκές κατοικίες, κονάκια, επιβλητικά κτίρια με οθωμανικό νεοκλασικό χαρακτήρα, σπίτια με ανατολίτικα σαχνισιά, αρχοντικά που θυμίζουν ιταλική αναγέννηση, γερμανικό ρομαντισμό, με τις κλιμακωτές απολύξεις των τοίχων, την κεντροευρωπαϊκή Art Deco. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς. Παππού, κοίταξε αυτό το τοίχο. Γιατί είναι έτσι οι γωνίες των σπιτιών? Επειδή οι δρόμοι ήταν στενοί, γι' αυτό κόβαν τις γωνίες στο δρόμο για να μπορούν να κυκλοφορούν τα κάρα και τα αυτοκίνητα. Όλα τα σπίτια είναι έτσι. Αυτό εδώ το κομμάτι όπως είναι. Μονάχα στους δρόμους που ήταν στενοί, στις γωνίες κόβαν, όχι παντού. Αυτό εδώ το κόψιμο του τοίχου το λένε φαλτσογωνία. Στη συνοικία της Μητροπόλεως θα συναντήσουμε τα θρακιώτικα. Τα σπίτια με το καμπύλο αέτομα και το στρογγυλό σαχνισί. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου θαυμάζουμε τα υπηρώτικα αρχοντικά. Χτισμένα μετά το 1870, χάνια και καταστήματα. Ακολουθούν διάφορους ρυθμούς, δουλεμένα από υπηρώτες μαστόρους που γνώριζαν να επεξεργάζονται τον τοπικό γρανίτη. Ιδιαίτερο γνώρισμα η πέτρα που ντύνει με αρχοντιά την πρόσωψη. Με ντόπιο γκρίζο γρανίτη, τον γρανοβιορίτη, παρμένο από την κήτη του Κόσυνθου, χτίστηκαν τα λιθόκτιστα καταστήματα. Τα μακεδονικά, μεγάλα λαϊκά κτίσματα με εντυπωσιακά σαχνισιά που θυμίζουν κονάκι. Ο επισκέπτης αξίζει να σταθεί στην Πινακοθήκη, εξαιρετικό δείγμα δυτικομακεδονικής και ηπειρώτικης κατασκευής. Η ανάμιξη των ρυθμών δημιούργησε κομψά χτίσματα εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής με ρωμανικά διακοσμητικά στοιχεία, όπως το αρχοντικό με τη ροδίζουσα πέτρα που σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο. Αντιπροσωπευτικό δείγμα και το λαογραφικό μουσείο της οικογένειας Κουγιουμτζόγλου, με διακοσμήσεις που βασίζονται στη χρήση κόκκινων πλίνθων, το αρχοντικό καλούδι με εξωτερική διακοσμητική ζωγραφική και χιτοσιδεριές. Ανεξάντλητα διακοσμητικά στοιχεία βρίσκονται παντού, στις πόρτες, στα παράθυρα, στα μπαλκόνια. Το βλέμμα σκαλώνει γοητευμένο στην πλήνθινη διακόσμηση και το πλήθος των εκλεκτικιστικών στοιχείων του αρχοντικού του Ισακ Δανιήλ. Εδώ έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης και πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής από μια αρμένισσα δασκάλα. Αυτό το σπίτι μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να κάθομαι στο παράθυρο και να χαζεύω στο δρόμο. Αυτό που εξέχει το λένε σαχνισί. Σαχνισί, μπα και τι σημαίνει? Είναι λέξη περσική που σημαίνει ο θρόνος του βασιλιά. Εδώ οι κυράδες όταν τελειώνουν τις δουλειές τους
κάθονται να ξεκουραστούν και να χαζεύουν. Τα λαϊκά σπίτια. Το σπίτι με τα μεγάλα σαχνισιά, χτισμένο το 1849, το παλαιότερο της παλιάς πόλης. Τριγύρω σπίτια και αρχοντικά λαϊκού ρυθμού, με απλά υλικά, ασβεστομένα, περιτριγυρισμένα αυλές. Και λεπτομέρεια παντού. Όπως αυτό, με τα δίδυμα ρόπτρα στην εξώπορτα. Λαϊκά σπίτια με λόγια στοιχεία και το δικό τους ξεχωριστό διάκοσμο. Τα νεοκλασικά, όπως το αρχοντικό του γιατρού Καραμπέτση. Το Μητροπολιτικό Μέγαρο, επιβλητικό νεοκλασικό με νεοαναγεννησιακά στοιχεία, χτισμένο το 1896. Για την ανοικοδόμησή του, οι καπνεργάτες πρόσφεραν από ένα μεροκάμπτο. Ανακαινισμένα σπίτια με σύγχρονο στυλ, όπου κρατούν καλά φυλαγμένη την παράδοση και τα χαμάμ της πόλης. Ο επισκέπτης, περιδιαβαίνοντας την πόλη, αξίζει να σταθεί εντυπωσιακά τα οθωμανικά κονάκια χαρίζουν τη δική τους πινελιά στην αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης. Ο ταξιδιώτης έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται στην Αγγλία, αντικρίζοντας τα Μιχαλογλέικα. Τη φύση. Πουλιά, λουλούδια, κλαδιά δέντρων στολίζουν τις οροφές, τις κόνχες, τους εξώστες, τα αιτώματα. Τα φιλοτεχνημένα ταβάνια δίνουν την εντύπωση ανάγλυφου, καθώς οι σκιές παίζουν με το φως ή στολίζονται με πελώρια στεφάνια λουλουδιών. Η παλιά πόλη της Ξάνθης κρατά μια ακόμα έκπληξη για τον επισκέπτη της. Κατηφορίζοντας προς τον Κόσυνθο, ένας μικρός απέριτος οικισμός προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι ο Πέρα Μαχαλάς, η συνοικία Σαμακόβ, σκαρφαλωμένος στην πλαγιά κάτω από την Αρχαγγελιώτισσα. Σπιτάκια απλά, λαϊκά, με απρόβλεπτη χωροθέτηση. Καλτερίμια και σοκάκια που μπαίνουν στις αυλές σχηματίζουν σκαλάκια. Στα μπακάλικα η μυρωδιά μιας άλλης εποχής, του ούζου, της ελιάς, του ξύλου από το βαρέλι. Σαμακόβ δεν έχει τη λάμψη της παλιάς πόλης. Στέκεται απέναντι και γοητεύει με την απλότητά του. Παππού, όλες αυτές οι εκκλησίες είναι κτισμένες από παλιά. Από πολύ παλιά, παιδί μου. Οι ξανθιώτες πρώτα έκαναν το σπίτι του Θεού και μετά το δικό του. Έλα να μπούμε στην εκκλησία. Εσύ θα καθίσεις να ξεκουραστείς και εγώ θα ανάψω ένα κεράκι. Εγώ σε αυτή την εκκλησία παντρευτήκαμε, Νίκη μου, με τη γιαγιά σου. Ήταν όμορφη, νύφη γιαγιά. Στακτοπούτα, όμορφη σαν και σένα.
καλώς τον. Καλώς ήρθατε εδώ στον ναό του ταξιάρχη στο Καβάκι, σε έναν από τους παλιούς ναούς της πόλης μας, και θέλω να σας ευχηθώ να έχετε την ευχή του ταξιάρχη που εδώ είναι προστάτης και βοηθός. Ελάτε όμως να σας ευλογήσω και με τον αγιασμό, γιατί σήμερα είναι και πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Να ζήσεις. Να ζήσετε. Το συναπάντημα χριστιανικών και μουσουλμανικών θρησκευτικών μνημείων ελκύει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Σκαρφαλωμένα στα καταπράσινα βουνά, είναι χτισμένα τρία μοναστήρια. Της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας, της Παναγίας Καλαμού και της Μονής των Δαξιαρχών. Αγκαλιάζουν προστατευτικά την πόλη και κρατούν τον απόϊχο βυζαντινής μνήμης. Ο καταστροφικός σεισμός του 1829 ισοπαίδωσε τα πάντα. Ο Μητροπολίτης Ευγένιος, κορυφαία ιστορική μορφή, ανέλαβε την ανέγερση των γκρεμισμένων ναών που λειτουργούσαν ως πυρήνες και γύρω τους αναπτύχθηκαν οι συνοικίες της παλιάς πόλης. Οι ναοί είναι λιτοί σε ρυθμό τρίκλη της βασιλικής, γιατί οι Οθωμανοί απαγόρευαν να κοσμούνται με επιβλητικούς τρούλους. Ο ναός των Παμεγίστων Ταξιαρχών, τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική στη συνοικία Καβάκη. Αναγείρεται το 1834 πάνω σε ερείπια παλαιότερου ναού. Ο επισκέπτης θα θαυμάσει το ξυλόγλυπτο, χρυσοσκάλιστο τέμπλο που διακοσμείται από ζωικά και φυτικά σχέδια. Την υπέροχη κεντητή εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, έργο μιας Κωνσταντινουπολίτισσας, δωρεά του καπνέμπορα Σγούροφ το 1839. Τα ιδιόμορφα κρυστάλλινα θρακιώτικα καντήλια. Το 1835 αναγείρεται στη συνοικία των καπνεμπόρων ο ναός του Αγίου Γεωργίου, τρίκλητη βασιλική με δίρυχτη στέγη. Στην αυλή, μια επιτύμβια μαρμάρινη στήλη, αφιερωμένη στη μνήμη της Ξανθιώτισσας Ευθαλίας, αφιέρωμα από το Ρώσο καπνέμπορα σύζυγό της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νεοκλασικού τύπου κοδονοστάσιο που χτίστηκε το 1927. Γύρω στο 1838 θεμελιώνεται ο ναός του Αγίου Βλασίου, αγαπημένος Άγιος των Θρακιωτών, αφού πολλές εκκλησίες σε ολόκληρη την περιοχή φέρουν το όνομά του. Ο επισκέπτης αξίζει να παρατηρήσει τον περίβολό του, όπου συναντιόνται η εκκλησία, το σπίτι του ιερέα, το σχολείο, απομεινάρια της οργανωμένης κοινοτικής ζωής των Ελλήνων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στο ναό εντύπωση προκαλούν η δεσποτική εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού, που φιλοτεχνήθηκε το 1912 από τον αγιορείτη ζωγράφο Νικηφόρο. Ο μαρμάρινος ανάγλυφος κυροστάτης με φυτικά κοσμήματα φέρει αφιερωματική επιγραφή και χρονολογείται από το 1757. Το 1839, στο κέντρο της παλιάς πόλης, χτίζεται ο ναός του Τιμίου Προδρόμου, μια τρίκλητη επιβλητική βασιλική, ο σημερινός μητροπολιτικός ναός της Ξάνθης, πάνω σε ερείπια ναού που καταστράφηκε από πυρκαγιά λίγο πριν το 1809. Αξιοπρόσεχτη η επιτύμβια επιγραφή στη μνήμη του Μητροπολίτη Ευγενίου, το καμπαναριό που χτίστηκε το 1924 και παρουσιάζει νεοκλασικά και νεοβυζαντινά στοιχεία. Σπαράγματα τοιχογραφιών με παραστάσεις μαρτύρων του 19ου και του 20ου αιώνα. Ο ναός του Ακαθίστου Ύμνου, χτισμένος το 1861 στη συνοικία Ουζούν Σοκακίου, δηλαδή στη μακρά γειτονιά, από το Μητροπολίτη Διονύσιο πάνω στα ερείπια μιας άλλης εκκλησίας. Η θαυματουργή εφαίστεια εικόνα της Παναγίας στο τόπο οδηγήτριας χρονολογείται πιθανότατα τον 16ο αιώνα, με επιζωγραφίσεις του 18ου αιώνα. Η πλακόστρωτη αυλή με τη μοναστική είσοδο. Εδώ στην παλιά πόλη της Ξάνθης, πέρα από την περιήγηση στις όμορφες εκκλησίες, ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί από τα γραφικά ιδιωτικά παρεκκλήσια που κοσμούν πολλές από τις αυλές των αρχοντικών.
Σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο, οι πιστοί συνυπάρχουν αρμονικά, σεβόμενοι ο ένας τη θρησκεία του άλλου. Έτσι, δίπλα στην εκκλησία, υψώνεται ο μιναρές και πολλές φορές το χτύπημα της καμπάνας συνοδεύει τη φωνή του μουαζίνη. Στη συνοικία που παλαιότερα ονομαζόταν Αχριάν Μαχαλεσί, βρίσκεται το Αχριάν Τζαμί, όπου προσεύχονται οι μουσουλμάνοι της Ξάνθης. Η διακόσμησή του λιτή, χωρίς εικόνες, εκτός από ιερά κείμενα με αποσπάσματα από το Κοράνι. Αϊσού! Νίκη, άντε, έλα, πάμε! Ένα ταξίδι στο χρόνο η παλιά πόλη της Ξάνθης, που σκάλωσε στο χθες, ζώντας το σήμερα. Η πεμπτουσία του παραμυθιού μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πόλη, είναι μια πόλη, μονάκριβη, που ξέρει να προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες που έρχονται από παντού τη χαρά του γλεντιού. Εμείς δεν θα πάμε. Εγώ περιμένω ολόκληρο τον χρόνο πότε θα γίνει αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Να θυμηθώ τα νιάτα μου, να πάρω δύναμη. Θα χορέψουμε, θα γλεντήσουμε, θα περάσουμε τέλει. Άντε που πάμε! Κάθε χρόνο, στο τέλος του καλοκαιριού, περίπου για 10 μέρες, η πόλη γιορτάζει, ξεφαντώνει, με τις γιορτές της παλιάς πόλης. Τα στενά σοκάκια ασφιχτιούν από κόσμο. Κέφι, τραγούδι, χορός, μουσική. Σε κάθε γωνιά στείνονται υπαίθριες ψισταριές, αυτοσχέδιες ταβέρνες και το κρασί ρέει άφθονο. Οι ξανθιώτικοι πολιτιστικοί σύλλογοι δουλεύουν όλο τον χρόνο για να προσφέρουν τις μέρες αυτές σε όλους το μεγαλείο της φιλοξενίας των μερακλείδων κατοίκων. Καλούν καλλιτέχνες, φημισμένους, καταξιωμένους στον χώρο της μουσικής, του θεάματος. Μοναξιά μου όλα,
πιστεύω τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο τιμούν με την παρουσία και το ταλέντο τους στις γιορτές. Έλυσε μοίρα και βαδιές στο κορμάκι μου, που ανασταίνω τις καρδιές με μονάκι μου, που ανασταίνω τις καρδιές με μονάκι μου, που σταματούν το πόνο. Στείλε μου το λεπτό σαν το με τα αρώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σαν τα σώματα, πριν πέσω και πριν μαραθώ σαν τα σώματα. Να δώσουν συναυλίες στις πλατείες, να διασκεδάσουν τον κόσμο. Όπου και να γυρίσεις, το βλέμμα θα μαγνητιστεί. Εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής, παρουσία επώνυμων καλλιτεχνών. Το μάτι χορταίνει. Οι αισθήσεις πληρούνται. Τα συναισθήματα γεμίζουν χρώματα. Παντού ζωντανεύουν απρόσμενα δρόμενα, οικαστικά, θεατρικά, χορευτικά, μουσικά. Ένα υπέροχο πανηγύρι που αναβιώνει μνήμες, χαρίζει αναμνήσεις. Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν έχει τέρι του σε κανένα άλλο μέρος της πατρίδας μας. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε βράδυ, μια παρέα. Ο ίνος ξεσηκώνει τα πνεύματα. Η μουσική και το τραγούδι τα κορμιά. Το μπουζούκι, η κιθάρα, το μαντολίνο, το ακορντεόν ψάχνουν να δέσουν με τη λύρα του Ορφέα. Άγνωστοι άνθρωποι μέχρι χθες χορεύουν αγκαλιασμένοι, ξεδίνουν, γλεντούν. Κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού, οι γιορτές της παλιάς πόλης είναι εδώ και περιμένουν σε ένα κάλεσμα κεφιού όλους εκείνους που θέλουν να ζήσουν το παραμύθι. Απογειωθούν σε ένα γλέντι αλλιώτικο, σε ένα γλέντι αναμνήσεων και πολιτισμού που μόνο η παλιά πόλη της Ξάνθης ξέρει να προσφέρει. Oh,
Εδώ λοιπόν στην πόλη με τα χίλια χρώματα. Τα παλιά αρχοντικά με τα σαχνισιά. Τα μπαλκόνια με τα περίτεχνα κυνηλιδώματα. Τη μυρωδιά του μπασμά. Τα μοναστήρια και τις εκκλησίες. Όλη η πόλη μια ζωγραφιά. Ένα μουσείο υπαίθριο. Δρόμος πλακόστρωτος. Κλωστή με τα ξωτή που ενώνει το χθες με το σήμερα. Σε ένα δέσιμο αρμονικό σαν παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πόλη πανέμορφη. Είναι μια πόλη πανέμορφη. Πόσοι την κατοικούν ζουν καλά και όσοι την επισκέπτονται ακόμα καλύτερα. Thank you.